Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ευχής του Make a Wish, η οποία πραγματοποιεί ευχές παιδιών με βαριές ασθένειες, όπου είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι δίνει δύναμη στα παιδιά να συνεχίσουν το έργο τους. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι πραγματοποιείται ένα το σημαντικό όνειρο και γίνεται πραγματικότητα. Και αυτό τους δίνει συνέχεια και παίρνουν δύναμη μέσα από αυτό για να προχωρήσουν. Από την τελευταία μεγαλειώδη δράση του Make a Wish στον Άγιο Νικόλαο, στο Μεραπέλο, διαπιστώσαμε ότι τελικά οι φίλοι του Make a Wish όλο και αυξάνονται. Αυτό είναι θαρρυντικό για την προσπάθεια, έτσι δεν είναι? Φυσικά, φυσικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι δείχνει την ευαισθητοποίηση του κόσμου και έτσι πραγματοποιούνται και δίνουν δύναμη στα παιδιά αυτά, γιατί πραγματοποιούνται οι ευχές τους και συμβάλλουν σε κάθε διαδικασία και ενέργεια που γίνεται μέσα από το Make a Wish. Χρειάζεται. Πολύ ωραία. Γεωργία Βουλιχνάκη, Δήμαρχο Νέα Γενιά. Νέοι άνθρωποι δίνουν το καλό παράδειγμα για να κινησιούν το Make a Wish στην περιοχή μα. Είναι πολύ σημαντικό να συμβαίνουν τέτοιες δράσεις που πάντα έχουν σκοπό την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί μέσα στο σπίτι σου, οπότε αυτές οι δράσεις είναι καλό να συμβαίνουν για να προετοιμαζόμαστε για οτιδήποτε συμβαίνει, είτε είναι δικό μας, είτε είναι του γείτονά μας, είτε είναι κάποιο αγνώστο. Εμείς σαν Δήμος μας ζητήθηκε να φωταγωγήσουμε το κέρας της Αλμάθιας. Με μεγάλη χαρά το κάναμε. Το μπλένει το χρώμα του οργανισμού. Και είμαστε ανοιχτοί σε όποια επιθυμία έχει ο οργανισμός και τα μέλη του να το φέρουμε όλοι μαζί εις πέρας. Μέλημά μας είναι πάντα τα παιδιά. Έστω και αυτό το μικρό δίνει όχι μόνο ελπίδα στα ίδια τα παιδιά που πραγματοποιούν τα όνειρά τους, αλλά κυρίως στις οικογένειες και στους γονείς που πρέπει πάντα να στεκόμαστε δίπλα τους και να μην αισθάνονται ότι είναι μόνοι τους σε όλο αυτό το δύσκολο αγώνα που καλούνται να ανταπεξέλθουν. Είσαι δήμαρχο και εθελοντισμού. Το Make a Wish είναι καθαρά εθελοντικό σωματείο, εθελοντική ομάδα στην Πανελληνία. Εμβέλεια και όχι μόνο. Εκτιμά του παρόμοιε δράσει στην ισχύ του κίνηματο εθελοντισμού στον Άγιο Νικόλαο. Εννοείται ότι το ενισχύουν και είναι πάντα ευτυχές το γεγονός που υπάρχουν άνθρωποι που μέσα από τον προσωπικό τους χρόνο παράγουν και προσφέρουν έργο. Πάντα αυτό που λέω είναι ότι αν ένα σπόρο φυτευτεί σήμερα, την άλλη μέρα θα έχει διπλασιαστεί και σιγά σιγά θα ξεκινήσει ένα κύμα εθελοντισμού, αγάπης, ευαισθητοποίησης, ενίσχυσης, προσφοράς και όλα αυτά τα καλά που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος.